Η επιτροπή του σωματείου μας αποτελεσμένων από εμένα, του συναδέλφου αντιπρόεδρου Κουτσάνη Φώτη και τον γενικό γραμματέα τον Δημήτρη τον Τραχανά, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, επισκεφθήκαμε τους δύο διοικητές του ΤΕΑΕΠ και του ΕΦΚΑ και θέσαμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους. Οι απαντήσεις οι οποίες πήραμε για ορισμένα θέματα είναι θετικά, για ορισμένα θέματα είναι αρνητικά. Και αρχίζοντας από αυτά που ακούγονται τα αναδρομικά από την επικουρική σύνταξη. Τα αναδρομικά από την επικουρική σύνταξη έχουν βγει, είναι έτοιμα και περιμένει την κυβερνητική απόφαση να δοθούν. Οι φήμες λένε ότι θα δοθούν τέλη Απριλίου στην εξόπληση του Μαΐου ή τέλη Μαΐου στην εξόπληση του Ιουνίου. Δικαιούχοι των αναδρομικών αυτών είναι όσοι συνάδελφοι της ΔΕΗ όταν βγήκανε στη σύνταξη, έπαιρναν επικουρική σύνταξη πάνω από 300 ευρώ. Όλοι που έπαιρναν κάτω από 300 ευρώ στο σύνολό τους είναι μη δικαιούχοι. Μεταξύ αυτών των μη δικαιούχων είναι και οι συνάδελφοι ηλεκτρολόγοι που εργαζόταν στη ΔΕΗ και ήταν στον ασφαλιστικό φορέα του ΤΕΙΕ. Το δεύτερο το οποίο συζητήθηκε είναι ο επανυπολογισμός κύριων συντάξεων. Για όσους συναδέλφους έχουν βγει μέχρι και το 1993, ο επανυπολογισμός φέρει μείον στη σύνταξη που θα βγει. Για δε τους υπολείπους βάσει του νέου ασφαλίστρου, αυξάνεται σταδιακά και οι πολλοί θα πληρώσουν λίγα και οι περισσότεροι θα πληρώσουν καθόλου. Τα χαρτιά του επανυπολογισμού βγαίνουν και θα κοινοποιηθούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, γιατί η ισχύ τους είναι από 1 Μαΐου του 2019.